Λοιπόν, 8 χρόνια λοιπόν φυλακή, είπε η πρόεδρο του δικαστηρίου. Τώρα για πάμε να δούμε αυτή την περίεργη πάλι υπόθεση. Τι έγινε, θύμα βιασμού 17 χρονών. Μια συγκλονιστική υπόθεση στην Αγία Βαρβάρα, εκεί όπου ένα 17 χρονο κορίτσι, μια μαθήτρια λυκείου, έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Όταν γνώρισε έναν 27χρονο α, μέσω social media, είχαν επικοινωνία την προηγούμενη εβδομάδα για 3-4 ημέρε και κανόνισαν την περασμένη Δευτέρα, 11 Απριλίου, να συναντηθούν από κοντά. Ο 27χρονος πρότεινε στην κοπέλα να πάνε μια βόλτα σε ένα πάρκο στον Κορυδαλό, ωστόσο υπό την απειλή βίας την οδήγησε στο διαμέρισμά του, άνοιξε μάλιστα την τηλεόραση, την, την τηλώρα, στην έβαλε τέρμα δυνατά και βίασε το άτυχο κορίτσι. Ε... Αυτό έγινε την Δευτέρα. Τα ξημερώματα τη Τρίτη επέστρεψε στο σπίτι τη, εκεί όπου την είδε η μητέρα τη σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και την προέτρεψε να κάνουν καταγγελία στην αστυνομία, όπω και έγινε. Και τον, τον εντόπισαν. Οι έμπειροι αξιωματικοί τη Υποδιεύθυνση Προστασία Ανηλίκων τη Δυτική Αττική τον εντόπισαν, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έχει πάρει προθεσμία για να α, α, απολογηθεί ενωπίον ε, ανακριτή. Λοιπόν, Εκάμε θέλει πάρα τώρα... πολύ προσοχή όλο αυτό, έτσι, γιατί Μετά δεν φτιάλνια. είναι η πρώτη περίπτωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδοι και τα κορίτσια ε, και τα αγόρια, όλα, όλα τα, τα παιδιά. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Όταν δεν γνωρίζει κόσμο και απλώ έχει κάποιε συνομιλίε, καταρχήν δεν ξέρει αν είναι και ε, τα προφίλ αληθινά και όλα αυτό, αυτά. Αυτό, έτσι, Πρέπει να, να πολύ είναι πολύ, πολύ υποψιασμένοι και επίση να μιλάνε στου γονεί, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν.